Καλησπέρα σας. Τελειώνουμε απόψε το δεύτερο κύκλο του αφιερώματός μας στον Τσάρλι Τσάπλιν με την ταινία του «Ο κύριος Βερντού». Βασισμένη στη ζωή του γνωστού Γάλλου κιανοπόγωνα Λαντρί, η ιδέα για το φτιάξιμο της ταινίας δόθηκε στον Τσάπλιν από τον Όρσον Ουέλς. Ο Τσάπλιν άρχισε να δουλεύει πάνω στο σενάριο που αρχικά τυπλοφόρησε «Ο δολοφόνος γυναικών» από το 1944. Το γύρισμα όμως εγκαταλείφθηκε και είναι μόνο το 1946 που ο μεγάλος κωμικός αποφάσισε να ξαναδουλέψει πάνω στο σενάριο και να προχωρήσει με γρήγορο μάλιστα ρυθμό στο γύρισμα. Στο μεταξύ ο πόλεμος είχε τελειώσει, η ατομική βόμβα και η καταστροφή της Χιροσίμα και του Ναγκασάκη ήταν μια τραγική πραγματικότητα και ο Τσάπλιν σαν δημιουργός που ενδιαφερόταν, όπως το είχε κιόλας δείξει στις προηγούμενες ταινίες του, για τον κόσμο και τα προβλήματά του, δεν μπορούσε να σοπάσει μπροστά στην ανατολή μιας νέας, κρίσιμης και επικίνδυνης περίοδου που άρχιζε για την ανθρωπότητα. Ο κόσμος βέβαια είχε αλλάξει πολύ από το 1914, όταν είχε πρωτοεμφανιστεί ο Σαρλό. Ο πανούργος αλήτης, ο ανθρωπάκος των δίπρακτων κωμωδιών, δεν έφτανε για να αντιμετωπίσει τα καυτά και πολύπλοκα προβλήματα της μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο κοινωνίας. Σίγουρα, αν ο ανθρωπάκος του ζούσε, θα μετατρεπόταν σε Λαντρί, τον κομψό δηλαδή δολοφόνο των πλούσιων χείρων. Στον Βερντού, ο Τσάπλιν εγκαταλείπει τον Σαρλό για να μετατραπεί σε κομψευόμενο Δον Ζουάν, τον κύριο Βερντού, πρώην υπάλληλο μιας τράπεζας, που αποφασίζει να αφήσει μια δουλειά που για χρόνια είχε υπηρετήσει έντιμα για να γίνει ο στιγερός δολοφόνος πλούσιων χείρων. «Η ταινία έχει, όπως πιστεύω, μια ηθική αξία», είχε πει ο ίδιος ο Τσάπλιν και συνεχίζει. Ο Φον Κλάουζεβιτς είχε πει πως ο πόλεμος είναι η λογική προέκταση της διπλωματίας. Ο κύριος Βερντού αισθάνεται πως ο φόνος είναι η λογική προέκταση των επιχειρήσεων. Πρέπει να εκφράζει την αίσθηση των καιρών που ζούμε. Μέσα από την καταστροφή βγαίνουν άνθρωποι σαν κι αυτόν. Εκφράζει την ψυχολογική αρρώστια μιας οικονομικής κρίσης. Είναι απογοητευμένος, πικρόχολος και στο τέλος απαισιόδοξος. Βέβαια, μια ταινία που είχε για θέμα της το φόνο και μάλιστα τις δολοφονίες γυναικών δημιουργούσε δυσκολίες και προβλήματα. Ο φόνος είναι ένα θέμα σοβαρό και ο Τσάπλιν διάλεξε την κωμωδία για να τον περιγράψει. Μια κωμωδία που αγγίζει τα όρια του μαύρου χιούμορ, όπως φαίνεται από την πρώτη κιόλας σκηνή της ταινίας, όπου βλέπουμε την ταφόπετρα με την επιγραφή Henri Vertou 1880-1937 και ακούμε τη φωνή του Βερντού Τσάπλιν να μας αφηγείται την ιστορία του. Ο Τσάπλιν βρίσκει την ευκαιρία να καυτηριάσει το μεγάλο κεφάλαιο και τις επιχειρήσεις που για το κέρδος είναι έτοιμα να οδηγήσουν την ανθρωπότητα στην καταστροφή. Η ταινία του είναι ένα δρυμή κατηγορό ενάντια στην κοινωνία και πάνω απ' όλα την Αμερικανική. Γι' αυτό και η προβολή της αντιμετωπίστηκε εχθρικά τόσο από τον τύπο και τις εταιρείες διανομής όσο και από ένα κοινό που με την καθοδήγηση της προπαγάνδας των μέσων μαζικής ενημέρωσης είχε αρχίσει να θεωρεί τον κωμικό σαν εχθρό του. Ας μην ξεχνάμε πως ο μακαρθισμός είχε κιόλας αρχίσει να κάνει την επικίνδυνη εμφάνισή του. Με εξαίρεση τη Νέα Υόρκη, η προβολή της ταινίας στις άλλες πόλεις της Αμερικής διακόπτεται είτε γιατί επεμβαίνει η τοπική λογοκρισία είτε γιατί οι ίδιοι οι αιθουσάρχες αρνούνται να την συνεχίσουν, ενώ τελικά η εταιρεία διανομής την αποσύρει. Και είναι μόνο στην Ευρώπη που η ταινία θα βρει τη δικαίωσή της, ενώ το 1959, ύστερα από έναν γκάλωπ των Γάλλων κριτικών, ο κύριος Βερντού τοποθετείται ανάμεσα στις 12 καλύτερες ταινίες που γυρίστηκαν ποτέ. Ο Τσάπλιν κατάφερε να δώσει τον Βερντού με τρόπο πραγματικά ευρηματικό, συνδυάζοντας τέλεια το τραγικό με το κωμικό, φτιάχνοντας από τη μια απολαυστικές σκηνές, όπως εκείνη που ο πρώην ταμείας μετράει με καταπληκτική ταχύτητα τα χρήματα που πήρε από το θύμα του και
και από την άλλη σκηνές όπου η ειρωνία και η σάτυρα δίνονται με τρόπο έμεσο, όπως για παράδειγμα στη σκηνή όπου ο Βερτού κόβει λουλούδια στον κήπο του, ενώ στο βάθος βλέπουμε να βγαίνει καπνός από την καμινάδα του, υποδηλώνοντας το κάψιμο του πτώματος του τελευταίου του θύματος. Αναφορά στους φούρνους των στρατόπεδων συγκέντρωσης των Ναζί. Χωρίς να ξεχνάμε τις εντελώς δραματικές σκηνές, όπως εκείνη στο δικαστήριο, με τον Βερντού να καταγγέλει τους κατηγορούς του για μαζικά εγκλήματα, ή ακόμη τη σκηνή όπου ο Βερντού βαδίζει προς το ικρίωμα και όπου τελικά καταλαβαίνουμε πως δεν πρόκειται πια για το θάνατο του Βερντού, αλλά την εκτέλεση του ίδιου του Σαρλό από μια κοινωνία αποξενωμένη, τρομοκρατημένη από τις τύψεις της για τα φρικτά της εγκλήματα. Στην εποχή του, ο Βερντού προκάλεσε πολλές συζητήσεις. Το θέμα του εξόργησε μερικούς και άλλους τους προβλημάτισε σοβαρά. Το ότι μια κωμωδία κατάφερε τόσα πολλά είναι απόδειξη της δύναμης και του μεγαλείου της. Δύναμη και μεγαλείο που και σήμερα, 37 χρόνια αργότερα, εξακολουθούν να υπάρχουν. Γι' αυτό και ο κύριος Βερντού παίρνει ξεχωριστή θέση στο έργο του Τσάπλιν, αλλά και στην ιστορία του παγκόσμιου κινηματογράφου.